Καλησπέρα σας. Όπως ήταν και τα λόγια τα τελευταία από αυτό το βιντεάκι από το περσινό σχολείο, να είμαστε καλά για να είμαστε και του χρόνου μαζί και να είμαστε πάλι εδώ για το τρίτο διαδραστικό σχολείο, σε μια συνεχή προσπάθεια να στείνεται ένα σχολείο όπως το έχουμε ορίσει από τότε που ξεκίνησε. Ένα σχολείο που γίνεται, όπως ξέρετε, για τρίτη χρονιά φέτος. Ένα σχολείο που πλέον μπήκαμε και στο εξώφυλλο τα Θρανία, γιατί έτσι το νιώθουμε, την αμφίδρομη διαδικασία μάθησης. Ερχόμαστε να ανταλλάξουμε εμπειρίες, ερχόμαστε να συναντήσουμε την καινούργια γνώση και να την αφομοιώσουμε σε μια προσπάθεια, φεύγοντας από εδώ, την άλλη μέρα, να μπορούμε να έχουμε πληροφορίες που να είναι εφαρμόσιμες. Εφαρμόσιμες στην κοινωνική μας πράξη. Το σχολείο πάντοτε για να εξυπηρετείται έχει έναν μικρό αριθμό ειδικών ουρολόγων. Οι διδάσκοντες είναι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, πάντοτε υπό την αίρεση. Δεν θα ξεχάσω την Κλέρ Φάουλερ που μου έλεγε πάντοτε όποτε μιλάω φοβάμαι μην την επόμενη μέρα έχω ήδη η ίδια από αυτά που έχω πει ακυρωθεί. Επιλεγμένα πάντοτε τα θέματα να, είναι σε ένα, να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ουρολογίας. Οι παρουσιάσεις είναι βασισμένες στο πρόβλημα, στην τεκμηριωμένη γνώση και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Με σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης έχουμε πάλι φροντιστήρια, έχουμε σεμινάρια, ομάδες εργασίας, με βίντεο διαθισμένα, ούτως ώστε με όλα αυτά τα μέσα να γίνεται η διδασκαλία πιο ουσιαστική, πιο βαθιά. Χρόνος συζήτησης που η δική σας συμμετοχή πάντοτε είναι το βαρόμετρο και έχουμε δικαιωθεί που αφήνουμε το μισό χρόνο σε εσάς. Εκεί που όπου οι ρόλοι αλλάζουν, οι εκπαιδευτές γίνονται εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές. Και επίσης πάντοτε μέσα στα πλαίσια της μοριοδότησης, όπως αυτά η μοριοδότηση γίνεται μέσω από το European Board of Urology. Προφανώς δεν είναι συνέδριο, δεν έχει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και χειρουργικών εργαλείων, δεν έχει επιλεγμένη γνώση με δορυφορικά συμπόσια πρωταθέντες ομιλητές. Κάθε χρόνο με τις αξιολογήσεις αξιολογούνται όλοι οι ομιλητές. Κάθε χρόνο θα δείτε ότι αλλάζουν κάποιοι, ούτως ώστε και η θεματολογία την ακούμε. Πρόπερση μας είχατε πει λαπαροσκοπικά, ήταν σαν πρώτα, έπαιξαν πέρυσι. Πέρυσι μας είχατε πει τα μικρά της μιας μέρας χειρουργία, που είναι το 80% πραγματικά. Μία μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτά. Σας ακούμε. Δεν έχει ερευνητικές εργασίες, αλλά έχει όλη τη γνώση που έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα. Η μοριοδότηση που σας είπα, μην ξεχνάτε να περνάτε από τις ταυτότητες αν έχετε στο σκάνερ ή να υπογράφετε στις λίστες που χειρίζεται η αρμόδια και εξουσιοδοτημένη στο EBU η κυρία Πιπιλάκη. Είμαστε ανεξάρτητοι από τη χορηγό εταιρεία. Μέσα με τις καινούργιες αρχές που έχουν, αυτό πλέον πρέπει, έχουμε το document που υπογράφουν ότι δεν θα έχουν καμία ανάμειξη σε αυτό και αυτό είναι, το έχει υπογράψει η κυρία Καρέλα εκ μέρους της Pfizer, σύμφωνα με τις αρχές που έχει επιβάλει το EBU. Σύμφωνα με τις ίδιες αρχές, βλέπετε εδώ πέρα ποιοι από τους ομιλητές έχουν χρηματοδότηση από τη χορηγό εταιρεία. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι και κανονικά έπρεπε να είναι όλα όσα μοριοδοτούνται, να γίνεται είναι επιβεβλημένο, υπογράφουμε ο οργανωτής, η μονάδα μελέτης ουρολογικών παθήσεων, ότι αυτό θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στο πρόγραμμα. Για να ξέρετε τις σχέσεις που υπάρχουν με τη χορηγό εταιρεία. Βέβαια, το σχολείο βασίζεται σε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν για να το ετοιμάσουν, αλλά συγχρόνως και ανθρώπων οι οποίοι το τιμούν, το τιμούν κάθε χρόνο. Και μάλιστα έχουμε και κάποιες δυσκολίες, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε έναν αριθμό να έχουν περάσει από το σχολείο μαζί με τη φετινή χρονιά γύρω στα 200-250 ουρολόγους. Και από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να καλυφθούν. Προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ και ανθρώπων που δεν έχουν έρθει και ανθρώπων που έχουν έρθει και θέλουν να ξανάρθουν. Και ίσως στο μέλλον σκεφτούμε και ένα σύστημα επιλογής που θα γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία επίδραση.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 24 εκπαιδευτές που δούλεψαν πάλι σκληρά. Ένα τρίμηνο τώρα είμαστε στα email με σκοπό να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα πείτε άξιζε τον κόπο. Και αυτό είναι το άγχος μας, να το ξέρετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους καθηγητές, τον Μιχάλη τον Μελέκο, τον Πέτρο τον Περιμένη, τον Νίκο Σοφικίτη, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δίνουν το παρόν εδώ. Εδώ βλέπετε τις συμμετοχές του καθενός στα διαδραστικά σχολεία. Έχουμε 10 ανθρώπους που είναι για τρίτη φορά εδώ. Εσείς τους φέρνετε, 6 για δεύτερη. Και έχουμε και 8 ανθρώπους που είναι για πρώτη φορά εδώ. Αν θα, από τις αξιολογήσεις θα φανεί πώς θα διαμορφωθούν, θα διαμορφωθεί η συνέχεια. Εξαιρετική τιμή μας τιμή που πραγματικά η Pfizer επενδύει σε μια διαδικασία εκπαιδευτική και έχει φύγει από το παλιό στερεότυπο, το ελληνικό δυστυχώς, αλλά και όχι μόνο ελληνικό, ότι σπονσοράρουμε εκδηλώσεις οι οποίες μιλάνε για τα φάρμακά μας. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι εταιρείες ότι το αναγνωρίζουμε όταν πραγματικά μπορούν να κάνουν την υπέρβασή τους και να στηρίξουν την πραγματική εκπαίδευση. Και βέβαια, τους συνήθεις ύποπτους, την Paramount, την Adrenaline, την Provision που βιντεοσκοπεί και τα DVDs υπάρχουν για όσους και θα δοθούν κάποια στιγμή το Σάββατο, άμα έχετε χάσει κάποια από τα παλιά και δεν τα έχετε πάρει, είναι όλο γράφεται και μπορείτε να απευθύνεστε και μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο ο Μιχάλης Σολοδέτης πραγματικά τον ευχαριστούμε πολύ που 3 χρόνια τώρα ό,τι θέλουμε, όλα μας τα χατήρια μας θα κάνει να είναι με κεφάλαια. Οπότε όποιο θέμα διαλέγετε πάτε κατευθείαν, δεν χρειάζεται να βλέπετε όλο το DVD γιατί είναι και 6 DVD. Τους συνεργάτες μου που έχουν όλη αυτή την ταλαιπωρία της συλλογής, της οργάνωσης, να μην λείψει τίποτα, τον Απόστολο τον Αποστολίδη, τον Σαββάτη τον Παπαχαρίτη, τη Χρήστο Μπιβλάκη και τον Κώστα Κατυμπορατίδη. Και βέβαια, μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα, ότι το 50% του σχολείου, της επιτυχίας του, είναι η συμμετοχή σας, με τη γνώμη σας, με τη γνώση σας, την κλινική σας εμπειρία, τις ερωτήσεις σας. Και προς Θεού, έχετε τα φύλλα αξιολόγησης, αξιολογείτε. Όχι μόνο έχουμε αξιολόγηση για το θέμα, έχουμε αξιολόγηση για την παρουσίαση, έχουμε αξιολόγηση για την πρακτική του. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε του χρόνου αυτό το puzzle, πώς θα συνθέσουμε το επόμενο σχολείο, να το κάνουμε καλύτερο. Χάρη σε εσάς μέχρι σήμερα, εάν έχουμε βελτιωθεί, έχουμε βελτιωθεί. Και αυτό που σας είπα, τα DVDs, αλλά και επίσης μπορώ να σας πω ότι δουλεύουμε για ένα βήμα παραπέρα, ούτως ώστε να στήσουμε ένα πόρταλ που όλα αυτά θα υπάρχουν μέσα, που και όχι μόνο όλα αυτά, και πολλά περισσότερα, ένα πόρταλ αφιερωμένο στην ουρολογική γνώση και στην εκπαίδευση. Μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα και θα σας πω το λόγο. Η πληροφόρηση στην ιατρική, ο ρόλος των ΜΜΕ, που είναι το δεύτερο σέσιο σήμερα, θα πάει το Σάββατο και ήρθε σήμερα του Σαββάτου η ψυχογενής θετική της λειτουργία, μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες, για ένα λόγο ένας από τους ομιλητές, ο Δημήτρης Καλυβιανάκης που θα το γνωρίσετε, ο οποίος είναι υπότροφος της Μονάδας Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων. Ίσως έχετε πληροφορηθεί, γιατί οι θέσεις αυτές που ανοίγουν τις θέλουν μέσω Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, η ΜΟΠ βγάζει κάθε χρόνο θέσεις υποτρόφων έμιστες διαγνωστικά αντικείμενα. Στην ανδρολογία, αυτός που επιλέγει από αυτούς που έκαναν αίτηση ήταν ο Δημήτρης Καλυβιανάκης, ο οποίος ήρθε από την Κρήτη, έχει τελειώσει την πανεπιστημιακή κλινική ειδικότητα, έκανε αίτηση και ήρθε και είναι μαζί μας ήδη, έχει κλείνει ένα χρόνο. Μια εξαιρετική παρουσία που πραγματικά μας πλουτίζει, όπως και σε ένα άλλο session, μαζί με τον Απόστολο Σολή, θα δείτε τον Θανάση τον Οικονόμου, τον υπότροφο στην νευρολογία, γυναικολογική ουρολογία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι που είναι από τη Λάρισα, έχει έρθει. Είναι άνθρωποι και πραγματικά ανοίγουμε, προσπαθούμε να το σπάσουμε αυτό τα δικά μας τα παιδιά. Όλοι πρέπει να αξιολογούνται, οι θέσεις ανοίγουν για όλους. Και πραγματικά η δική μου θέση και προσπάθεια αυτή τη στιγμή, που δεν εξαρτάται μόνο από μένα, είναι να σπάσουν και οι διατριβές και όλα. Να είναι μέσα από διαδικασίες ανοιχτές. Επιμένουμε ακαδημαϊκά, παλεύουμε για ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο και όχι ένα πανεπιστήμιο που πρέπει να ξέρετε κάποιον για να κάνετε